Πάμε να συναντήσουμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Πρώτη φορά σας υποδέχομαι με αυτή την ιδιότητα, παρότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Άρα φαντάζομαι γι' αυτό φορούσατε και πράσινη γραβάτα σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό τον είχα τρολάρει λίγο κάποια στιγμή στο φόρουμ των Δελφών, τον κύριο Κατρίνη. Πρόπερσι είχαμε ένα τετατέτ και σκάω με ένα πράσινο σακάκι. Αλλά πράσινο, όχι σκούρο σαν αυτή τη γραβάτα. Πράσινο, ήταν πράσινο. Εκείνος ήταν με ένα συμβατικό χρώμα, ξέρω εγώ, με ένα μπλε καλή ώρα, που είναι και ωραίο μπλε. Ραφ, λίγο καλοκαιρινό. Ή με ένα γκρι. Σήμερα λοιπόν είπανε, θα επανέλθω με πράσινη γραβάτα. Τον κύριο Κατρίνη πρέπει να σας πω ότι τον γνώρισα πολύ πριν την εισοδό του στο κοινοβούλιο. Ήταν πολύ νεότερος. Ήταν πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, δεν ήσασταν? Σωστά, για ένα μικρό διάστημα, ναι. Λοιπόν, μικρό διάστημα. Εκεί τον είχα πρωτογνωρίσει, που είχε εγκαινιάσει μια υπέροχη δομή στην Λάρισα. Και μετά ακολούθησε μια πορεία που σήμερα τον φέρνει στην υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες είναι για το αν ο νέος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ ή η νέα ηγέτης θα δώσει τα χαρακτηριστικά, τη νέα ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, θα κάνει ένα restart σε ένα κόμμα 50 ετών ή θα πρέπει αυτό να το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα. Μια συζήτηση που γίνεται γενικότερα στην κέντρο αριστερά. Την ταυτότητα την ορίζει ο ηγέτης, δηλαδή είναι εκείνος που θα δώσει καθαρή εικόνα, καθαρές θέσεις, γιατί σας έχω ακούσει να μιλάτε για καθαρές θέσεις, και είναι εκείνος που θα προσελκύσει και επιπλέον ανθρώπους, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον χώρο σας. Κύριε Πολύζο, κοιτάξτε, οι πολίτες δικαιολογημένα σήμερα απαιτούν καθαρές θέσεις και ξεκάθαρες λύσεις. Όχι μισόλογα, όχι περιφραστικά, όχι διαρροές, όχι υπονοούμενα. Άρα όλοι όσοι είναι στην πολιτική και διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει ο λόγος να είναι σαφής, διακριτός και καθαρός όσον αφορά το μήνυμα και τη στόχευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ, μια διαδικασία που εγώ τουλάχιστον ευελπιστώ ότι θα είναι μια καθαρά πολιτική διαδικασία, μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων πάνω σε ζητήματα της καθημερινότητας, στη θέση της χώρας, στο ρόλο που πρέπει να παίξει το ΠΑΣΟΚ και το αν μπορεί να δομηθεί μια μεγάλη παράταξη που μπορεί να είναι πολιτικός αντίπαλος πραγματικός της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, γιατί παρά το μήνυμα που έδωσε η πλειοψηφία της κοινωνίας, αυτό που λέμε κοινωνική αντιπολίτευση, και ήταν ένα μήνυμα απόρριψης προς τον κύριο Μητσοτάκη και προς την κυβέρνησή του, δεν υπάρχει η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σήμερα. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι αρνούμε σαν Μιχάλης Κατρίνης να συμβαστώ ή να συνηθίσω στην ιδέα ενός κόμματος που παλεύει για τη δεύτερη ή τρίτη θέση σε ποσοστά 13, 15, 16%. Θεωρώ ότι ελπίδα και προοπτική στους πολίτες μπορεί να υπάρξει μόνο αν φτιαχτεί μια μεγάλη και πλατιά δημοκρατική παράταξη, η οποία όμως να έχει άφθαρτα, σοβαρά και συγκροτημένα πρόσωπα, να είναι ικανή να κυβερνήσει και βεβαίως να είναι κόμμα εξουσίας. Και απ' την άλλη, νομίζω, κύριε Πολύζο, ότι το καθαρό στίγμα που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να εκπέμψει, και μιλάω για το ΠΑΣΟΚ και όχι για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να υποτιμώ την αξία των προσώπων, πιστεύω στο θεσμικό κόμμα, πιστεύω στη συλλογική λειτουργία. Θεωρώ ότι οι πολιτικές επιλογές και η πολιτική στρατηγική των κομμάτων πρέπει να προσδιορίζεται μέσα από ένα συλλογικό τρόπο λήψης αποφάσεων, όπου ναι, θα υπάρχει διάλογος, θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό όμως είναι και στοιχείο, νομίζω, ζωντάνιας και θεμητό σε ένα πολιτικό κόμμα, αρκεί να υπάρχει δημοκρατική διαδικασία και ανοιχτός διάλογος. Φαντάζομαι όμως περιγράφεται ένα σύστημα που θα είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά, αλλά δεν μπορεί να έχουν και τα όργανα σε ομοιρία έναν πρόεδρο. Όχι, μισό λεπτάκι. Όταν να γίνεται η επίκληση του τα πάντα να έρχονται στα όργανα για να τα... Κύριε Πολύζο, μισό λεπτάκι. Εγώ ζήτησα αμέσως μετά τις εκλογές και συνεδριάσεις των οργάνων για να πούμε τα πράγματα όπως είναι και να ξέρουν οι πολίτες που μας βλέπουν τι πρεσβεύει ο καθένας και πώς κινήθηκε ο καθένας πριν τις εκλογές, ευρωεκλογές και μετά. Εγώ λοιπόν μετά τις ευρωεκλογές ζήτησα να υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική συζήτηση.
να προσδιοριστεί και πάλι το πολιτικό στήμα του ΠΑΣΟΚ. Με ποιους είναι, για ποιους είναι, ποιους εκπροσωπεί σαν κοινωνικές ομάδες και τάξεις και με ποιους δεν είναι. Πρώτη καθαρή απάντηση. Δεύτερον, να δούμε την στρατηγική συμμαχιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις. Και τρίτον, αυτό που λένε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα ότι δεν προσφέρεται στο μέλλον ως δυνητικός κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καθαρές κουβέντες, καθαρό στίγμα, ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να προκύψουν από ένα πρόσωπο, το οποίο εγώ συμφωνώ ότι τα πρόσωπα έχουν πολύ μεγάλη αξία. Όμως δεν μπορεί να πάμε σε μια διαδικασία όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μας πει μετά τις εκλογές, τις εσωτερικές, ποια είναι η πολιτική του στόχευση και στρατηγική ή τι πρέπει να κάνει κατά τη δική του άποψη η παράταξη αναλόγως της συγκυρίας ή αναλόγως των άλλων πολιτικών εργασιών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει σε αυτό το τρίμηνο, λιγότερο από τρίμηνο που έχει ξεκινήσει μέχρι την 6η Οκτωβρίου και την 13η, θα πρέπει νομίζω να γίνει μια καθαρή πολιτική συζήτηση και για τα στρατηγικά θέματα του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τις πολιτικές θέσεις που αφορούν. Θα πω δύο παραδείγματα, τρία μόνο. Υγεία. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για αποδοτικότητα σε υπηρεσίες υγείας ή για το ότι έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν ασφαλιστική ικανότητα? Είναι δυνατόν ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες μας, οι γεωργοί κτηνοτρόφοι να έχουν καταληφθεί σήμερα, να έχουν καθυστερήσεις επιδοτήσεις, η Ελλάδα να μην παράγει, να εισάγει τρόφιμα, να μην έχουμε διατροφική αυτάρκεια, να μην έχουμε παραγωγική ανασυγκρότηση και να μην μιλάει κανένας στη χώρα? Και βεβαίως, είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε σε έναν κόσμο που είναι επαγγελματίες, έμποροι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν χρέη από το παρελθόν που δεν ρυθμίζονται, μειωμένους τζίρους και αυξημένα κόστη και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο τους έχει αποκλείσει οριστικά από κάθε δανεισμό και κάθε ρευστότητα και το πολιτικό σύστημα να παρακολουθεί ως ουδέτερος θεατής αυτή την κατάσταση? Αυτά και πολλά άλλα θέματα, τα οποία και σήμερα είπα σε μια πρωινή μου παρουσία σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, ότι θεωρώ αδιανόητο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μιλάει για τραγωδία στην Κύπρο, παρουσία του κύριου Ερντογάν, και να μην λέει ευθέως ότι έχουμε παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή τμήματος ανεξάρτητης χώρας. Και είναι αδιανόητο να μην λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην εγείρει το ζήτημα του Κυπριακού, το οποίο δεν είναι ζήτημα Κύπρου-Τουρκίας, είναι ένα διεθνές ζήτημα, αλλά είναι και ένα ζήτημα που αφορά και πονά το σύνολο του ελληνισμού. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά ζητήματα, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, με συγκεκριμένη τοποθέτηση. Δηλαδή, στην ακρίβεια, κύριε Πολύζο, δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι συζητάμε με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι με τους κερδοσκόπους και τους παρόχους, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι με τους πολίτες και προτείνει μείωση του ΦΠΑ, νέο ΕΚΑΣ και αρχή καταναλωτή. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι λέει το ΠΑΣΟ, με ποιους είναι και ποιους υποστηρίζει. Εγώ αυτή τη συζήτηση θέλω να γίνει και αυτή η συζήτηση, όσο έντονη κι αν είναι, είναι γόνιμη, γιατί ποιος είναι ο στόχος? Να μας ακούσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν ΠΑΣΟ στις ευρωεκλογές και είναι λιγότεροι από όσους ψήφισαν ΠΑΣΟ στις εθνικές εκλογές. Αυτοί που έχουν το ΠΑΣΟ στην ψυχή και την καρδιά τους και σήμερα βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη πλέον να έχει μπει σε ένα κύκλο μη αντιστρεφτής φθοράς, στρέφουν τη ματιά τους λογικά προς το ΠΑΣΟΚ, αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να δυναμώσουν με τη συμμετοχή τους στο ΠΑΣΟΚ, μαζί βεβαίως με τα χιλιάδες μέλη και φίλους που όλα τα χρόνια, δύσκολα χρόνια, έμειναν δίπλα στην παράταξη, αλλά ο στόχος είναι ένας. Δυνατό ΠΑΣΟΚ, συλλογικό ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ που ενώνει, συνθέτει, διεκδικεί και κερδίζει τις εκλογές. Σε μια από τις πρώτες του αντιδράσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο σημερινός σας πρόεδρος, είχε πει ότι σε μια ρημαγμένη σε ποσοστά Νέα Δημοκρατία δώσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουμε εμείς έναν κύκλο εσωστρέφειας και να στρέψουμε την προσοχή σε μας. Ενώ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ανεβήκαμε, παρουσίασε τα νούμερα κλπ. Υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα σε αυτά που είπε ο πρόεδρός σας? Για το αν ήταν η στιγμή δηλαδή, αυτό εννοώ. Εγώ νομίζω ότι ο μεγάλος κίνδυνος του ΠΑΣΟΚ είναι να εφιστεί στην ιδέα ενός μικρομεσαίου κόμματος που παλεύει για ποσοστά 13-15% και διεκδικεί τη δεύτερη ή την τρίτη θέση με βελτιωμένα ποσοστά. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Εδώ πρέπει, κύριε Πολύζο, όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε και να μεταφράσουμε σωστά τα μηνύματα των πολιτών. Πρώτον, έχουμε μια αποχή που φτάνει και υπερβαίνει σε πολλές περιοχές το 60% και δεν είναι αδιαφορία, σε μεγάλο ποσοστό είναι πολιτική αποδοκιμασία της σημερινής κατάστασης. Και έχουμε μια συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι που συνεχίζεται με περαιτέρω πτώση, μια συντριβή της Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές που χάνει 12,5 μονάδες σε ένα χρόνο και το ΠΑΣΟΚ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν καταφέρει να κεφαλοποιήσει όπως θα περιμέναμε όλοι και θα θέλαμε όλοι τα ποσοστά και να αυξήσει σημαντικά την επιρροή του. Και αυτό επίσης πρέπει να μας προβληματίσει. Άρα, ναι, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε μία μονάδα στις ευρωεκλογές. Ναι, το ΠΑΣΟΚ, έχουμε το τελευταίο θα μηδενίσει το πολιτικό έργο που παρήγαγε στη Βουλή. Βεβαίως τα μηνύματα δεν πήγαν, δεν έφτασαν, δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να διευρύνει τον κύκλο επιρροής του, δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια δεξαμενή υποδοχής στελεχών, ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ τα δύσκολα χρόνια. Και τώρα πρέπει εμείς να μεταφράσουμε σωστά το μήνυμα, να πάρουμε την πρωτοβουλία, να γίνει μια μεγάλη παράταξη που μπορεί να είναι όχι μόνο το αντίπαλο δέος, αλλά μια πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Τα κόμματα, κύριε Πολύζο, είναι ζώντες και δρόντες οργανισμοί. Και πρέπει να μεταφράζουν τα μηνύματα, να αντιλαμβάνονται τη συγκυρία. Εγώ θεωρώ ολέθριο λάθος από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που ο κόσμος ψάχνει μία άλλη κυβέρνηση που θα κάνει μία διαφορετική πολιτική, η οποία θα βελτιώνει την καθημερινότητα έστω και λίγο, η οποία θα μπορεί να δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες σε πιο πολλούς συμπολίτες μας και βεβαίως και προοπτική στη νέα γενιά. Αυτή την κυβέρνηση ψάχνουν οι πολίτες, όμως για να γίνει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να υπάρχει σύνθεση και συνένωση δυνάμεων από τη βάση και αυτό προϋποθέτει διάλογο και προγραμματική συζήτηση. Εγώ λοιπόν αυτό το ΠΑΣΟΚ ονειρεύομαι, το ΠΑΣΟΚ το οποίο παίρνει πρωτοβουλία, φτιάχνει μεγάλη παράταξη, αφουγκράζεται τις αγωνίες ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων. Να σας πω τώρα, ποιος εξασφαλίζει την ενότητα την επόμενη μέρα? Στα μέσα Οκτωβρίου τελειώνουν οι εκλογές, κάποιος κάποια θα αναδειχθεί, όλοι οι υπόλοιποι θα υπακούσουν σε αυτό που τα μέλη σας θα έχουν επιλέξει. Κύριε Πολύζο, το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ έντονες και πολύ μαζικές διεργασίες εσωτερικές από το 1996 με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, θα λέγω πολλές φορές. Πάντα όμως βγαίνει ενωμένο και ενισχυμένο από αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν έχω καμία ανησυχία ότι μετά τις εσωτερικές εκλογές θα είμαστε και πιο δυνατοί και θα συνεχίσουμε ενωμένοι την προσπάθεια να φτιάξουμε μια μεγάλη παράταξη που θα είναι το αντίπαλο δέος και θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν δεν με ανησυχεί καθόλου. Με ανησυχεί όμως, και θέλω να το πω, το γεγονός ότι μπορεί να συμβιβαστούμε και να συνηθίσουμε στην ιδέα ενός κόμματος το οποίο είναι σε χαμηλές πτήσεις, σε μικρομεσαία ποσοστά, ένα κόμμα καταγραφής ή διαμαρτυρίας ή ένα κόμμα που συντηρεί απλά έναν κομματικό μηχανισμό. Δεν είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, δεν είναι αυτό που ζητάει η κοινωνική πλειοψηφία που συνέτριψε τον κύριο Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές. Ζητάει πολιτική έκφραση, ζητάει ένα κόμμα το οποίο θα θέτει υψηλούς στόχους, όπως πάντα έκανε το ΠΑΣΟ, όπως μας συνήθισε και μας πληροδότησε ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία ξανά και ξανά μέχρι τον ορίζοντα των εσωκομματικών εκλογών να τα πούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Κατρίνη. Έστε καλά, κύριε Πολύζο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.